ήθελα να ξεκινήσω με την κυρία Κανέλη, διότι έβλεπα χθες, κυρία Κανέλη, μια δημοσκόπηση στο Open που έδειχνε τις δημοτικότητες των αρχηγών, που μέχρι πρότινος είχε την πρωτιά ο κύριος Μητσοτάκης. Και χθες βλέπουμε την αλλαγή. Έχει κάνει τη στροφή και είναι πρώτος ο κύριος Κουτσούμπας με 35,9% έναντι 34,5% που είχε ο κύριος Μητσοτάκης. Και βλέπω γενικότερα και στα χαρακτηριστικά της πρόθεσης ψήφου μία άνοδο να καταγράφει το ΚΚΕ. Εσείς αυτό πώς το διαβάζετε? Κοιτάξτε, η άνοδος δεν οφείλεται στη δημοτικότητα του κυρίου Κουτσούμπα. Το ΚΚΕ παραδοσιακά είχε. Δεν και όταν είχετε υψηλά του ποσοστά. Και όταν είχετε. Ένα... Όχι. Και όταν είχετε υψηλά του ποσοστά, δεν μιλούσαμε για δημοτικότητες αρχηγών. Σας το θυμίζω. Και έπειτα το ΚΚΕ υφίσταται μονίμως μία κριτική, η οποία είναι, αν θέλετε, καταδεικτική του πώς γίνονται οι κριτικές. Θυμάμαι τι λέγανε, ας πούμε, για παράδειγμα, για την Αλέκα Παπαρίγα, όσο ήταν αρχηγός του ΚΚΕ. Όταν έπαψε να είναι αρχηγός του ΚΚΕ, τη λάτρεψαν όλοι. Αυτό ήθιστε. Άρα δεν εξαργυρώνεται, λέτε, αυτό σε ψήφους. Δεν εξαργυρώνεται με την εξής έννοια. Δεν εξαργυρώνεται με την έννοια του ποσοστού. Mm-hmm. Και αν ακόμα συνέβαινε αυτό, εμείς δεν το μετράμε έτσι. Ότι ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας αυτή τη στιγμή έχει μια αναμεσότητα στην επικοινωνία. Έχει ένα χιούμορ το οποίο είναι καθοριστικό. Στους νέους. Έχει διεισδυτικότητα γιατί είναι ένας άνθρωπος ολοζώντανος. Και έχει και μια ζεστασιά φυσική. Αυτό είναι πολύ καλό πράγμα. Αυτό το θαρρό που το αναγνωρίζουν στο επίπεδο της δημοτικότητας είναι η σταθερότητα των απόψεων, η σταθερότητα των θέσεων. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε απογοητεύει γιατί άλλα σου είπε πριν και άλλα σου λέει μετά τις εκλογές, για παράδειγμα. Άλλα σου λέει με βάση τη συγκυρία, άλλα σου λέει επειδή άρπαξε μια ευκαιρία. Mm-hmm. Αυτό όμως είναι πολιτική του κόμματος. Σήμερα είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αύριο το πρωί, χθες, μεθαύριο, μετά από 20 χρόνια, μετά από 50 χρόνια, το ίδιο πράγμα θα συμβαίνει. Μάλιστα. Το ότι έχουμε την τύχη να έχουμε κάποιον ο οποίος έχει ανταπόκριση, ναι, όμως, αν δείτε τα ποσοστά, είναι μια αργή και σταθερή άνοδος, η οποία όμως είναι ταυτισμένη με την άνοδο του συνδικαλιστικού κινήματος. 7,6, είναι, ταυτισμένη με τη συνειδητοποίηση της εργατικής τάξης απέναντι σε τι βρίσκεται και ποιος είναι ο εχθρός. Mm-hmm. Είναι αργά και σταθερά και αυτό έχει τη σημασία του. Δεν είναι διά των αστήρ, διά των συνεργασιών και διά της εντύπωσης ότι κάποιος στάρ παίρνει τα πράγματα. Ελάτε. Παρακαλώ πάρα πολύ, σεβαστείτε μας λίγο, γιατί κυρία δεν ήρθαμε Κανέλη. Εδώ σήμερα κυρία για να κάνουμε Κανέλη. Ούτε ψυχανάλυση, ούτε επιδιόρθωση, καμία ούτε επισκευή στο ΣΥΡΙΖΑ. Ελάτε. Καμία διάθεση δεν έχω να το κάνω αυτό. Δεν σκοπεύω να το κάνω αυτό. Δεύτερον, δεν ανέχομαι την υποτίμηση της κοινής λογικής όταν ανοίγει μια συζήτηση για τα εσωτερικά λόγω κομμάτων, τα οποία εμείς κατά παράδοση δεν αναμοχλεύουμε. Και δεν ανακατεύουμε και δεν μας ενδιαφέρει στο βαθύτερο πράγμα. Όχι, εμείς το κάνουμε όμως. Ναι. Ρεαλιστικά. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση και δεν σκοπεύω να μπω. Στα αλήθεια σας το λέω. Μόνο μία παρατήρηση. Δεν μπορεί το κοινό που ψηφίζει ένα καινούριο αρχηγό και μάλιστα με 2 ευρώ, που σημαίνει από την πλατιά μάζα κάτω, πληρώνεις ένα 2 ευρώ, ψηφίζεις τον αρχηγό. Σωστά. Γίνεσαι μέλος. Να διαχωριστεί από τον καταναλωτή του ραφιού που παίρνει το λάδι. Αποκλείεται. Αποκλείεται εκ των πραγμάτων. Μιλάμε για τον ίδιο κόσμο στην ίδια χώρα. Έπειτα, η επισήμανση ακρίβεια και ακριβό προϊόν επικοινωνιακό είναι μία παράμετρος, ξεχνώντας σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη γεωπολιτική θέση, τι υπάρχει στη γειτονιά μας, τι συμβαίνει στο δρόμο, τι συμβαίνει στους δρόμους, ποιοι άνθρωποι είναι στους δρόμους αυτή τη στιγμή και για ποιο λόγο. Έχουμε ένα πόλεμο δίπλα μας. Και τον περνάμε αυρόχης ποσή, αναλώνοντας όσα και για την Πισπυρίγκου, τηλεοπτικά και άλλα λεπτά. Αρνούμε να πω σε αυτό το παιχνίδι. Τα προβλήματα είναι τεράστια αυτή τη στιγμή, επικίνδυνα, και η πρόβλεψη για το μέλλον είναι μια εμπλοκή σε μια κατάσταση η οποία ξεπερνάει τη μικροπολιτική, την εσωτερική μας. Δεν το ξέρει ακόμη, δεν μπορεί να την κάνει κανένας αυτή την πρόβλεψη. Ούτε στο επίπεδο δεν είμαστε του βάθους της ανθρωπιστικής κρίσης, ούτε στο επίπεδο του βάθους της οικονομικής Εγώ κρίσης. Εγώ δράτω με της ευκαιρίας να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να είναι ο κόσμος της Αθήνας αύριο το πρωί στις 11 η ώρα στο Σύνταγμα. Όχι να ακούσει του κολεκτίβα. Για τα οικονομικά τη κυβέρνηση. Όχι του κολεκτίβα. Είναι γιατί υπάρχει μια συναυλία συμπαράσταση στην Παλαιστίνη. Ναι. Κοιτάξτε, να δείτε. Ανήκουμε σε αυτού οι οποίοι βλέπουν τι πάει να πει ανήλικο, τι πάει να πει σφαγή και τι πάει να πει ιδεχθέ. Ξεκίνησε ένα ιδεχθέ πράγμα από την πλευρά τη Χαμά και τώρα μιλάμε για το ιδεχθέστατο. Γιατί ακόμα και στα ελληνικά υπάρχει και υπερθετικό βαθμό στο ιδεχθέ. Το ιδεχθέστατο. Μιλάμε για 3.500-4.000 νεκρά παιδιά. Από τη μία πλευρά.
Μιλάμε για άλλες 3.000 γυναίκες νεκρές. Μιλάμε για βομβαρδισμένα νοσοκομεία. Μιλάμε για μια τσίτα ολόκληρου του κόσμου. Τι θα πει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ και αν κήρυξε ή δεν κήρυξε τον πόλεμο. Έχουν κατέβει στρατά, αεροπλανοφόρα, ελληνικές δυνάμεις κάτω. Μιλάμε για ανθρωπισμό, μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία τα έχουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων. Και έχουμε και μια αστυνομία, η οποία προχθές, την πρώτη του μηνός, κυνήγαγε όλους τους αντιφασίστες και τους φύλαγε γύρω-γύρω και άφηνε τους φασίστες να λωνίζουν από το νεκροταφείο του Ηρακλείου μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Η κυρία Κανέλη είπε κάτι το οποίο δεν το έχει πει το υπόλοιπο κουκουέ. Χαρακτήρισε είδε χθες το έγκλημα. Το οποίο έγινε στην τρομοκρατική οργάνωση. Με συγχωρείτε, ιδεχθές λέμε από την πρώτη στιγμή. Ήταν ιδεχθές η πράξη. Και μάλιστα πράξη εν πολέμω. Ιδεχθές. Ο φόνος αμάχων εξορισμού είναι ιδεχθές. Η πολιτική ερμηνεία του ιδεχθούς. Η ομοιρία 240. Ακούστε με όμως. Η πολιτική ερμηνεία του ιδεχθούς μακριά από εμάς σε σχέση με την κοινοτοπία των υπολείπων. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή δεν μιλάω εγώ έτσι. Μιλάει. Μιλάνε οι Εβραίοι της Νέας Υόρκης. Μιλάει το Συμβούλιο για το Ολοκαύτωμα που είπε σε αυτούς βγάλετε το τρίγωνο. Δεν νομίζω, κυρία Κανέλη, μπορεί κανείς μιλάει, να δικαιολογήσει. Μιλάνε οι Ραβίνοι σε όλο τον κόσμο. Είναι το μισό Ισραήλ μαζί μου. Υπάρχει ο ΙΕ, ο οποίος μιλάει αυτή τη στιγμή για γενοκτονία. Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Και κλίματα πολέμου. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει. Ας πάμε αύριο στη συναυλία. Πώς καθημερινά μπορεί να γίνεται αυτή η σφαγή. Απλώς η θέση του ΚΚΕ είναι ότι μόνον οι λαοί μπορούν να σταματήσουν μια σφαγή. Κανένας άλλος δεν μπορεί. Οι πολιτικές των κυβερνήσεων σχετίζονται με το πετρέλαιο, με τη Γάζα, με το φυσικό αέριο, με την ΑΟΣ, με τα λεφτά, με τα συμφέροντα, με τις διαφορές του μουσουλμανικού κόσμου και των αραβικών κρατών να μεταξύ τους. Να πάμε λίγο στον κύριο Πέτσα. Ετέθησαν πολλά θέματα. Προφανώς είναι μίσον. Προσπάθησα να αλλάξω λίγο την ατζέντα από τον κύριο Κασελάκη. Δεν θα μπορούσε κανείς, κυρία Κανέλη, να πάει ανάποδα στην ανθρωπιστική κρίση που επισημαίνεται. Μια κουβέντα. Δεν μιλάτε όλοι σας για εξωτερικά. Πιάστανε στην Αγγλία. Δύο γυναίκες, επειδή απλώς είχαν το είπαμε πριν. Ένα αυτοκόλλητο για την Παλαιστίνη. Ευχαριστούμε πολύ. Αν πρόκειται να φτάσουμε έτσι. Χαμάς, στην Ευρώπη. Γιατί άμα ανοίξω το στόμα μου για το τι συμβαίνει στη Συρία, ποιος εισέβαλε στη Συρία, τι θέλησε να κάνει, τότε θα χαθούμε.